Μας περιμένει η Δήμητρα Σέκη στη φρεγάτα Σπέτσε, παρακαλώ. Σπέτσε. Και διπλή εικόνα από την παρέλαση των Ευζώνων στο κέντρο της Αθήνας. Ζωντανή εικόνα εδώ, μάλιστα. Ζωντανή. Η αλλαγή φρουράς κάθε Κυριακή. Είμαστε εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι μία από τις 13 φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Έχω δίπλα μου... Α, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως σε ακούμε, μια χαρά σε ακούμε. Α, οκ. Okay. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον κυβερνήτη, τον Σωτήρη Μπίσκο. Είναι ο κυβερνήτης της φρεγάτας Σπέτσε. Εδώ από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, μέχρι σήμερα, μπορούν να έρχονται, να έρθει ο κόσμος να επισκεφτεί το χώρο εδώ στη φρεγάτα, δωρεάν. Πάμε να μας ξεναγήσετε. Καλημέρα σας και από μένα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στην πατρίδα. Είμαι ο κυβερνήτης της φρεγάτας Σπέτσε. Σας καλωσορίζω και θα κάνουμε μια γρήγορη ξενάγηση όσο γίνεται στο πλοίο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κατάστρωμα ελικοδρόμου του ελικοπτέρου. Εδώ προσγειώνονται τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Είτε το Σιχόκ είτε το Αγκούστα Μπέλ. Αν προχωρήσουμε λίγο προς την πλώρη του πλοίου, θα δούμε εδώ πέρα το υπόστηκο του ελικοπτέρου, μέσα στο οποίο μπαίνει το ελικόπτερο είτε για συντήρηση, είτε για αν θα χρειαστούμε να κάνουμε κάποιες επιχειρήσεις στο ελικοδρόμιο. Εδώ πέρα τώρα, λόγω της εορτής του Όχι, έχουμε κάποια αναμνηστικά για τον κόσμο αν θέλει να πάρει για να θυμάται την επίσκεψή του στο πλοίο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επισκεπτήριο στο πλοίο και θα είναι μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα. Α, μέχρι τις 4 μπορεί να έρθει ο κόσμος, δηλαδή να ξεναγηθεί. Μέχρι τις 4, ναι. Και πιθανά μέχρι τις 4 είναι ανοιχτό το πλοίο για τον κόσμο. Μπορεί να μπει μέσα στον κόσμο. Συνεχίζουμε λίγο προς τα μέσα. Είμαστε στο εσωτερικό της φρεγάτας. Εδώ αυτή η πόρτα είναι μέσα οι τορπίλες του πλοίου που χρησιμοποιούνται γιατί όταν υπάρχει απειλή υποβρυχίου. Θα δείτε και από πού τις ρίχνουμε. Εδώ τώρα μπαίνουμε στα άδυτα της φρεγάτας μας, έτσι τώρα βλέπουμε μέσω αριστερά, στο μεσόστιγο του πλοίου. Εδώ πέρα αυτό που βλέπετε, από εδώ γίνεται η πετρέλευση του πλοίου εν πλώ, δηλαδή από εδώ παίρνει καύσιμα το πλοίο, όταν είμαστε πλώ στη θάλασσα. Αντίστοιχα εδώ πέρα, το σύστημα αυτό εδώ πέρα μπροστά μας, είναι ο τριπλός... Ναι, είναι τορπλοσελήνες, τρεις τορπλοσελήνες, έχει αριστερά και δεξιά. Από εδώ γίνεται η βολή τορπίλης αντίον των υποβρυχίων. Εντάξει, προχωράμε. Εγώ βλέπω ότι έχει πολύ κόσμο πάντως που έχει έρθει για να ξαναγηθεί. Έχει έρθει αρκετός κόσμος. Είναι εντυπωσιακό. Χθες μάλιστα ήρθαν 1.500 άτομα. Χθες είχαμε γύρω στα 1.500 άτομα. Όλη τη μέρα και σήμερα αναμένεται και παραπάνω. Αν συνεχίσουμε λίγο παραπάνω και δούμε λίγο πάνω, αν μπορεί η κάμερα να τραβήξει ένα πλάνο. Εδώ είναι, άμα δείτε αυτές τους κυλίνδρους, είναι οι 4 πύραυλοι επιφανείας χαρπούν. Αυτή είναι για αντιμετώπιση πλοίων επιφανείας με βελληνικές γύρω στα 75 ναυτικά μίλια. Μάλιστα. Μάλιστα, εντυπωσιακές εικόνες. Κύριε Μπίσκο, πείτε μας κιόλας, πότε κατασκευάστηκε αυτή η φρεγάτα? Η φρεγάτα Σπέτσε κατασκευάστηκε το 1996 από ελληνικά χέρια στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Είναι η δεύτερη φρεγάτα του τύπου. Η πρώτη φρεγάτα ήταν η φρεγάτα Ίδρα, κατασκευάστηκε στη Γερμανία. Η δεύτερη το Σπέτσε, τρίτη Ψαρά και τελευταία το Σαλαμής. Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζεται την ξενάγηση, Δήμητρα. Βλέπουμε φοβερές εικόνες. Εμείς κρατάμε την εικόνα σου.